Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και παρουσιαστής. Γεννήθηκε στην Αυστραλία, ενώ ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία μόλις 2 ετών. Σπούδασε υποκριτική στην Αθήνα και στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών του Λονδίνου. Η τηλεόραση μπήκε στη ζωή του στην εφηβεία όταν συμμετείχε στη σειρά «Ο Πρίγκιπας Μιχάλης». Από τότε μετράει πολλές τηλεοπτικές επιτυχίες όπως τα υπέροχα πλάσματα, το Λόγο Τιμής και το Δύο Μέρες Μόνο. Εδώ και ένα χρόνο απολαμβάνει το σημαντικότερο ρόλο της ζωής του, αυτόν του πατέρα, αφού απέκτησε μια κόρη με τη σύντροφό του. Η μικρή γεννήθηκε λίγο πριν το χαμό του πατέρα του, με τον οποίο, όπως έχει πει, είχε πολύ καλή σχέση. Ένιωσα ότι μία ζωή έρχεται, μία ζωή φεύγει. Οπότε κάπως αυτά τα πράγματα ήμουν τυχερός και συνέβησαν την ίδια περίοδο. Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος, σήμερα πρωταγωνιστής στη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει» και υποδύεται έναν δημοσιογράφο. Ένας ρόλος που τον γοητεύει, όπως έχει πει, καθώς αρέσει και στον ίδιο το κομμάτι της έρευνας. Γιώργο, καλώς μας ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Νάντια μου, χαρά μου. Ναι, πώς το πίνεις τον καφέ σου, σκέτο? Σκέτο, ναι. Σκέτο, black. Black. Και στα ταξίδια που πας βρίσκεις τον καφέ που θες? Κοίτα, δεν είμαι τόσο λάτρης του καφέ. Η αλήθεια είναι. Το χειμώνα, με το κρύο, έτσι μου αρέσει λίγο να πίνω το καλοκαίρι. Δεν πίνω καφέ. Τι πίνεις το καλοκαίρι, έτσι λίγο σε χειμώνες? Αναψυκτικά. Στην Ιαπωνία τι έπινες που είχες πάει ταξιδάκι? Στην Ιαπωνία έπια πολύ ωραίο ουίσκι. Ουίσκι στην Ιαπωνία? Ναι. Βγάζουν ένα καταπληκτικό ουίσκι. Γενικά οι Ιάπωνες με ό,τι ασχολούνται, είτε είναι φαγητό, έχουν καταρχήν τα περισσότερα αστέρια Μισλέν αναλογικά με την πόλη. Είναι εξαιρετικό. Δηλαδή από το 7-Eleven να φας, από τα convenience stores που λένε, είναι εξαιρετικά. Θα ήθελα να πάμε με Νέα Ζηλανδία, α πούμε. Και εγώ θέλω. Θα ήθελα να την γυρίσω την Αυστραλία. Και εγώ θέλω. Αλλά τώρα έχει και παιδάκι, βρε Γιώργο. Τώρα κοπήκαν αυτά. Τώρα άντε κανένα εσωτερικό ταξίδι του τύπου να κοιμηθώ μισή ωρίτσα στο κρεβάτι μου ή στον καναπέ όσο μπορώ. Τώρα εδώ θα γνωρίσουμε λίγο την Ελλάδα. Πώς είναι αυτή η πίστα? Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ τρυφερή, πολύ συγκινητική. Να σου πω κάτι, σε βλέπω κουρασμένο. Γιατί όταν σε ρώτησα πριν ξεκινήσουμε και μου λες σήμερα ξυπνήσαμε νωρίς. Ναι, σήμερα ξενυχτήσαμε. Σε βλέπω κουρασμένο, αλλά σε βλέπω και πολύ. Είσαι που είσαι γλυκός. Νομίζω ότι όλοι σε έχουν συνδέσει με τη γλυκύτητα της προσωπικότητάς σου. Αλλά κάπως έχει τρυφερέψει ακόμα περισσότερο το ενεργειακό τόνο. Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω να. Δηλαδή αυτό τη βλέπω. Ναι, στο καθρεπτίζω κάπως. Το νιώθεις έτσι, το βιώνεις έτσι? Είναι πρωτόγνωρο αυτό το πράγμα που ζεις, ρε παιδί μου. Το γεγονός ότι έρχεται ένα νέο μέλος μες στο σπίτι, το οποίο δεν ξέρει τίποτα και ξαναβιώνεις λίγο τα πράγματα από την αρχή, μπαίνεις στη διαδικασία να δεις πώς τα βλέπει και πώς τα αντιλαμβάνεται. Είναι λίγο σαν να ξαναγυρίζεις και εσύ λίγο να κάνεις ένα ταξίδι προς τα πίσω. Και για να κάνεις αυτό το ταξίδι προς τα πίσω, θέλω να πω, διάβαζα πριν σε συναντήσω. Είχαμε ξανακάνει συνάντηση, αλλά είχαμε συναντηθεί τότε με αφορμή την υπέροχη εκπομπή που κάνατε για τις γυναίκες, τις σπουδαίες γυναίκες, στην ΕΤ2. Και τώρα διαβάζοντας για σένα, λέω, κοίτα αυτός ο άνθρωπος τώρα. Ξεκίνησε με Royal Academy, έκανε μια πάρα πολύ ωραία απορία ως ηθοποιός, ξεκίνησε και τις σκηνοθεσίες του, έχει κάνει τώρα και την οικογένειά του, νιώθει πλήρης. Το σκεφτόταν έτσι, δηλαδή όταν ήσουν φοιτητή στη Ράντα. Ναι. Τι σκεφτόσουν, θα πάω στην Ελλάδα και τι θα γίνει? Σκεφτόσουν, θα πάω στην Ελλάδα. Βασικά σκεφτόμουν ότι δεν θα πάω στην Ελλάδα. Σκεφτόμουν ότι θα μείνω εκεί. Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα βέβαια. Οπότε μετά από ένα χρόνο αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω. Αλλά δεν είχα. Δηλαδή την οικογένεια την είχα στο μυαλό μου, τη σκεφτόμουν, αλλά δεν την είχα ότι πρέπει να την κάνω τώρα, ας πούμε. Το να σκηνοθετήσεις? Ούτε αυτό το είχα. Βασικά προέκυψε σαν ανάγκη όταν έκανα μια ταινία στον κινηματογράφο, γιατί ήθελα να συμμετέχω κινηματογραφικά και πήρα την πρωτοβουλία να σκηνοθετήσω για να συμμετέχω, ας πούμε, σε μια ταινία. Και φέτος... Να αναφερθούμε και στις Κάνες, θέλω να πω. Έχεις ταξιδέψει στον κόσμο και έχεις ταξιδέψει και στη ζωή σου με επιτυχία. Ναι, γενικά αισθάνομαι πλήρης, παιδί μου. Δεν νιώθω ότι μου λείπει κάτι. Το μόνο έτσι αυτό που έχω αποθυμένο είναι το σινεμά, ότι θα ήθελα να κάνω περισσότερο, ας πούμε, κινηματογράφο. Εντάξει, μπορείς από εδώ και πέρα, δεν είναι. Το εύχομαι. Ναι. Άρα στο Γιώργο του τότε τι θα έλεγες τώρα, στο Γιώργο στη Ράντα που πήγαινε κάθε μέρα στη σχολή και ονειρευόταν δικά του πράγματα, τι θα έλεγες τώρα, μετά από χρόνια κοιτάζοντάς τον? Γιατί φαντάζομαι θα έχει και αυτό τα άγχη του, τις ανησυχίες του. Κοίτα, εκείνη την περίοδο δεν είχα πολλά άγχη, γιατί βίωνα έτσι ένα πολύ καινούριο περιβάλλον και ένα καινούριο κόσμο και ήμουν αρκετά ενθουσιασμένος και πήγαινα γενικά με το πώς πάντα πράγματα, ας πούμε. Και πάντα έτσι συνήθως κινούμε. Ήσουν της ροής, η Ιαπωνία. Ναι. Ναι. Οπότε αφήνω τα πράγματα, μπορεί να έχω κάποιους στόχους, ας πούμε, στο κεφάλι μου, αλλά αφήνω τα πράγματα να εξελιχθούν όπως με πάνε. Γιατί ξέρεις, γενικά πρέπει να είσαι και έτοιμος για να σου συμβούν τα πράγματα.
Και όταν είσαι έτοιμος μπορείς να πάρεις και την ευκαιρία, γιατί μπορεί να σου έρθει ευκαιρία για κάτι, ας πούμε, στο οποίο δεν είσαι έτοιμος, οπότε να έτοιμος εννοείς ψυχικά ή και έχεις προετοιμάσει και τον εαυτό σου και τεχνικά, ρεπερτορία κάνω. Έτοιμος τεχνικά, σε ψυχολογικά, σε όλα. Με τι ασχολείστε? Κοιτάξτε, είμαι πολύ γνωστός στην Ελλάδα, είμαι τραγουδιστής. Μην κοιτάτε τώρα εσείς τόσα χρόνια στο εξωτερικό που έχετε χάσει επαφή. Άμα βγάλω το καπέλο εδώ μέσα και με δούνε, θα γίνει χαμός. Κότσιρες. Γιάννης Κότσιρες. Σας ξέρω. Σας έχω ακουστά. Με βαρέθηκες, βρήκες γκόμενο, πες κάτι, πρέπει να φύγω. Φύγε, δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, όταν σου περάσουν οι ακυφιές, ειδοποίησέ με. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που σε βοήθησε να πετύχεις τους στόχους σου, ως χαρακτήρας εννοώ? Δεν το έχω σκεφτεί. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Το ένστικτό μου με έναν τρόπο. Το άκουγες, ε? Ναι. Το σημαντικό. Το ένστικτο βασικά. Το πώς ένιωθα, αν νιώθω ότι είμαι έτοιμος για κάτι ή δεν είμαι. Καλά, αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα να μπορείς να έχεις τόσο καλή επαφή με τον εαυτό σου για να μπορείς να τον ακούς. Ναι. Μπράβο, Γιώργο. Από μένα 10. Και τι είναι αυτό που σε ανέστηλε σε πράγματα που θα μπορούσες ίσως να έχεις διεκδικήσει περισσότερο? Μπορεί ίσως μια ανασφάλεια. Ναι. Για το ότι δεν έχω την ετοιμότητα, ας πούμε, να ανταπεξέλθω σε κάποια πράγματα. Κοιτάζοντας πίσω, τι θα σου έλεγες για εκείνες τις στιγμές? Εντάξει, θα ήθελα να είχα περισσότερο θάρρος για κάποια πράγματα, ας πούμε. Να τολμήσω λίγο περισσότερο και να πιστέψω περισσότερο στον εαυτό μου. Θα το πεις στο μικρό σου αυτό? Εννοείται. Εννοείται. Δες μια φορά χάνουμε χρόνο από τη ζωή μας. Ξέρεις, με δικούς μας φόβους και. Τα σκέφτομαι και για μένα. Και ανησυχίες, ξέρεις, ποτέ δεν επαληθεύονται. Είναι απλώς για να. Το σαμποτάζ που κάνουμε στον εαυτό μας. Ναι, ισχύει. Όταν είσαι συναισθηματικά φορτισμένος με κάτι, κάτι που το θέλεις πάρα πολύ, έχεις αγωνία, είναι λίγο δύσκολο να μπορέσεις να το διαχειριστείς. Πρέπει να έχεις τη γνώση και την εμπειρία με έναν τρόπο για να έχεις την ψυχραιμία να αντιδράσεις όπως θέλεις. Και αυτό σημαίνει με τα χρόνια και με την εμπειρία, πιστεύω. Φαίνεται όμως ότι είσαι και ένας άνθρωπος που το. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες το κάνουν. Ιδανικά. Είσαι ένας άνθρωπος που ψάχνει να βρει τους τρόπους και τους δρόμους για να λειτουργήσει ως ο πιο ανεπτυγμένος εαυτός του. Θέλω να πω. Ναι. Αυτό πώς το κάνεις, ας πούμε, αν μπορούμε να πούμε και πρακτικούς τρόπους. Διαβάζεις, έρχεσαι καλή επαφή με τον εαυτό σου, πηγαίνεις στη φύση, δεν ξέρω τι. Προσπαθώ να έχω μια ισορροπία γενικά δηλαδή. Μέσα στο κεφάλι μου. Να μην αγχώνομαι, να μην θυμώνω. Να μπορώ να βάζω ένα φρένο, δηλαδή, λίγο στο συνέστημα, προκειμένου να μπορέσω να λειτουργήσω αντικειμενικά. Πώς το κάνεις αυτό, δηλαδή έρχεται η αγχωτική, στρεσαριστική σκέψη? Τι σου λες και σε διαχειρίζεσαι? Ότι πρέπει να ηρεμήσεις λίγο, ας πούμε. Το κάνεις αυτό εσωτερικά, Ναι. Ανέκαθεν, ήτανε μηχανισμό? Όχι, με τον καιρό. Με τον καιρό. Αφινόσουν καμιά φορά στο στρες? Ναι, γενικά στο συνέστημα αφαινόμουν πάρα πολύ. Είσαι συναισθηματικό τύπο, Γιώργο, προφανώ. Αρκετά. Φαίνεται. Και τώρα προσπαθώ λίγο να το ελέγχω, να μπορώ να έχω μια ισορροπία. Γιατί δεν πρέπει να εξαλείψει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πρέπει να βρίσκει τη χρυσή τομή, πιστεύω. Άρα είσαι σε μια φάση ζωή που κάπω νιώθω, θα μου πει αν ισχύει, ότι υπάρχει αυτή η ισορροπία. Γιατί ναι, και επαγγελματικά έχει εκπομπέ, σκηνοθεσία, υποκριτική, ταινίε. Αυτά. Κάπως υπάρχει μια αίσθηση αρμονίας. Δεν ξέρω αν έχει ισορροπία. Ναι, υπάρχει. Και νομίζω ότι και το παιδί τώρα και η οικογένεια την ολοκλήρωσε με έναν τρόπο. Τι ωραία. Άρα είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Ναι, είμαι ευτυχισμένος. Ναι. Μπορώ να το πω. Φίλους χρειάζεται, Αλεξάνδρε. Είναι πολύ πληγωμένοι με αυτό που έγινε. Πατέρας τα συμμετεινιάζουν. Εδώ είναι δακτυλοδεικτούμενοι. Ο κόσμος μερικά πράγματα τα αντιλαμβάνεται σαν κολλητικά. Μακάρι να μπορούσα να τη βοηθήσω εγώ. Αλλά εμένα τι να με κάνει. Η Μαρία χρειάζεται έναν άνθρωπο στην ηλικία της κοντά της. Να της δείξει ότι δεν είναι όλοι το ίδιο. Αν δεν σου είναι τόσο δύσκολο να την ανοίξεις το νου σου, κάντο. Αλλιώς άστο. Τι σκέφτεσαι για το μέλλον, σκέφτεσαι ή είσαι πάντα της ροής? Προς το παρόν σκέφτομαι την ανατροφή της μικρής. Έχετε και όνομα, συγγνώμη, δεν ξέρω. Αναστασία. Αναστασία. Ναι, τη γιαγιά. Πόσο είναι τώρα? Τώρα είναι ενός. Ενός. Και είμαι συγκεντρωμένος εκεί, δηλαδή συνειδητά αποφάσισα φέτος να απέχω λίγο τα πράγματα, ούτως ώστε να μπορώ να αφιερώσω χρόνο εκεί, στην οικογένεια. Είναι ωραίο, μωρέ, να βλέπεις, ξέρεις, γιατί ζούμε μια τρέλα και όλοι είμαστε σε μια συνεχή μάχη με τον εαυτό μας και στις σχέσεις μας με τους άλλους και όταν βλέπεις ανθρώπους που κάνουν μια πορεία και κατακτούν μια ισορροπία, είναι, εντάξει, είναι προτυπικό και είναι ωραίο. Ναι, είναι ωραίο γιατί αισθάνεσαι και εσύ καλά και παρόλο που τα πράγματα γενικά είναι δυστοπικά,
γύρω μας. Σε αγχώνει αυτό για τη μικρή, για το που θα μεγαλώσει? Ναι, με αγχώνει. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι και σκέφτομαι ότι όπως και εμείς, ας πούμε, μεγαλώσαμε δυσκολίες, ας πούμε, στην εποχή μας και οι προηγούμενες γενιές από εμάς, κάπως έτσι θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και τα νέα παιδιά. Εκεί πιστεύεις θα είσαι ομοίως ψύχραιμος? Πώς σε φαντάζεσαι, Γιώργο? Θα προσπαθήσω. Φαντάζομαι ότι εντάξει, με τον καιρό, ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα πράγμα που προοδευτικά θέλω να πιστεύω ότι η ψυχραιμία δηλαδή, ότι κατακτάται, ας πούμε, σε ένα καλό βαθμό. Και αν ερχόταν κάποιος και σου έλεγε πρέπει να δώσεις 3 κανόνες ζωής στη μικρή, να τους ξέρει οπωσδήποτε. Τόσο έτσι ουσιαστικά υπάρχουν να σου κανόνες, πω... Υπάρχουν κανόνες στη ζωή. Κατά τη γνώμη σου. Υπάρχουν κανόνες. Για ναι. Πες. Για λέει. Πιστεύεις, ας πούμε, ότι υπάρχει δικαιοσύνη στη ζωή? Η θεία δικαιοσύνη υπάρχει, πραγματική. Λίγο δύσκολα. Α, πιστεύεις όμως τη θεία δικαιοσύνη? Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει. Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει. Λοιπόν, εγώ θα σου ευχηθώ, πριν μου πεις τι θέλεις εσύ να σου ευχηθώ, θα σου ευχηθώ ταξίδια πολλά. Μαζί με την Αναστασία. Και η Αναστασία να σε ταξιδεύει σε μέρη της ψυχής σου που ούτε καν φαντάζεσαι. Μέσα από την ευτυχία και τη χαρά. Αυτό σου εύχομαι. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία. Χάρηκα πολύ που συναντηθήκαμε σήμερα. Κι εγώ.